Αγαπητή μου φίλη, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μας». Φιλοξενούμαστε στο ιατρείο του κυρίου, το ανδρολογικό-ουρολογικό ιατρείο του κυρίου Ιωάννη Ζούμπου, ο οποίος είναι διδάκτορας στο Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε για το σύνδρομο του ουρολογικού χρόνιου πυελικού άλγους, του οποίου μάλλον τις λύσεις θα δώσουμε στο δεύτερο μέρος, κύριε Ζούμπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας και το θέμα μας αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον και φαίνεται πολύπλοκο, αλλά τελικά θα δείξουμε τώρα πως δεν είναι καθόλου πολύπλοκο και υπάρχει θεραπεία. Να μιλήσουμε για αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο προείπατε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Τι είναι το πρωτόκολλο αυτό, το Wise Anderson. Anderson, ακριβώς. Anderson. Λοιπόν, Πανεπιστήμιο Στράτφορντ, για πέστε μας λοιπόν. Αυτό το πρωτόκολλο, για το οποίο έχει γίνει πλέον πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση διεθνώς, είναι ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο που ανήκει, όπως είπαμε προηγουμένως, στα λεγόμενα ολιστικά μοντέλα θεραπείας. Δηλαδή, στα μοντέλα τα οποία ξεφεύγουν λίγο από την παραδοσιακή, τη συμβατική ιατρική θεώρηση του πράγματος. Να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία. Ο δημιουργός του πρωτοκόλλου αυτού είναι ένας ψυχολόγος Αμερικανός, ο David Wise, ο οποίος ήταν ο ίδιος επί πολλά χρόνια ένας ασθενής που βασανίστηκε αφόρητα από το σύνδρομο του χρόνιου πυελικού άλγους ο ίδιος. Και μέσα από τη μακρά διαδρομή που διένυσε μέχρι να καταφέρει να βρει κάτι το οποίο να τον θεραπεύσει, μπόρεσε και σταχυολόγησε τα στοιχεία που ήταν σημαντικά και τα δοκίμασε σε επίπεδο κλινικό στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου συνεργάστηκε με έναν πάρα πολύ γνωστό καθηγητή της νευροουρολογίας, τον Ρόντνεϊ Άντερσον. Καρπός της οκταετούς περίπου δουλειάς που έκαναν στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, το οποίο είναι ένα πολύ διαπρεπές πανεπιστημιακό ίδρυμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα λοιπόν από αυτή την οκταετή δουλειά προέκυψε ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να δώσει λύση στους ανθρώπους οι οποίοι αποτυγχάνουν να θεραπευτούν με τη συμβατική προσέγγιση η οποία δίδεται μέχρι σήμερα από τον ουρολόγο. Δηλαδή στον ασθενή ο οποίος έχει δοκιμάσει αρκετές φορές να πάρει αντιβιωτικά και δεν έγινε καλά, στον ασθενή ο οποίος παίρνει έναν αλφα αδρενεργικό αποκλειστή, ένα μειοχαλαρωτικό φάρμακο και εξακολουθεί να πονάει, στο άτομο το οποίο εν πάση περιπτώσει έχει δοκιμάσει αρκετά πράγματα και το οποίο δεν φαίνεται να δουλεύει κάτι. Το πρωτόκολλο αυτό, αν θέλουμε να το δούμε λίγο στη λεπτομέρειά του, είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο ουσιαστικά έχει δύο βασικές πτυχές. Η μία πτυχή του είναι η φυσιοθεραπεία, δηλαδή η χρήση τεχνικών οι οποίες έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα εναυσματικά σημεία του πόνου, δηλαδή σημεία τα οποία βρίσκονται πάνω σε μυϊκές ομάδες και τα οποία είναι επώδυνα κατά την πίεση. Αυτά τα trigger points είναι γνωστά και στην ιατρική επιστήμη και στην επιστήμη της φυσιοθεραπείας εδώ και πολλά χρόνια και είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά μόνο με την πίεση. Δηλαδή όταν ο θεραπευτής θα πάει επάνω στο μυ και θα πιέσει με το δάκτυλό του το σημείο εκείνο το οποίο είναι συσπασμένο, έχει δηλαδή μια τετανική συστολή όπως λέμε και είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του επώδυνου συνδρόμου. Αυτό που θα σας εντυπωσιάσει είναι ότι περίπου το 65% των ανθρώπων που εμφανίζουν συμπτώματα προστατήτιδας έχουν τέτοια εναυσματικά σημεία πόνου, ενεργά εναυσματικά σημεία πόνου, στους μυς του πυελικού εδάφους. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τον μπολ που λέγαμε στην αρχή, στον πυθμένα του μπολ. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι έχουν επίμονα συμπτώματα τύπου προστατήτιδας δεν έχουν μία φλεγμονή ή μία λίμωξη του προστάτη η οποία δεν περνάει, αλλά μία επώδυνη μυϊκή σύσπαση στους μυς του πυελικού εδάφους. Και επομένως, που είναι επώδυνη όπως είπατε, μία ακριβώς, μυϊκή σύσπαση που είναι επώδυνη. Επώδυνη άρα, και λύνοντας, ελευθερώνοντας ουσιαστικά αυτό το επώδυνο εναυσματικό σημείο, σταματάει το άτομο να έχει τις εκδηλώσεις του πόνου. Όμως δεν είναι μόνο ο πόνος που βελτιώνεται. Όταν συσπάται ισχυρά όλο αυτό το ισχυρό μυϊκό σώμα το οποίο συγκροτεί το πυελικό έδαφος, επηρεάζονται και άλλα όργανα. Επηρεάζεται η ουρήθρα, η οποία διέρχεται μέσα από το πυελικό έδαφος. Επηρεάζεται το έντερο.
το οποίο επίσης διέρχεται μέσα από αυτή τη μυϊκή ομάδα. Σωστή. Και βεβαίως όλη αυτή η έντονα φορτική και αγχωτική κατάσταση επηρεάζει και την στιτική λειτουργία στον άνδρα, η οποία και για ψυχολογικούς λόγους θα επηρεαστεί λόγω του έντονου πόνου, αλλά και λόγω της ισχυμίας, η οποία είναι αποτέλεσμα της έντονης σύσπασης. Mm-hmm. Και βέβαια τελικά θα συμβεί και αυτό που ονομάζουμε ενεργοποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος, μια κατάσταση δηλαδή στην οποία το άτομο διεγείρει το κεντρικό του νευρικό σύστημα, αγχώνεται πάρα πολύ και αυτό μεγεθύνει σαν ένα αντιχείο όλα τα συμπτώματα τα οποία έχει. Ξεκινώντας λοιπόν να εντοπίζουμε πού έχει το άτομο αυτό τα εναυσματικά σημεία του πόνου και αντιμετωπίζοντάς τα, δηλαδή ελευθερώνοντάς τα από την επώδυνη σύσπαση, αρχίζουν σιγά σιγά να βελτιώνονται όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, η δεύτερη πτυχή του πρωτοκόλλου είναι μια τεχνική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ότι αρχίζουμε από αυτό, εντοπίζεται ουσιαστικά με βάση το πρωτόκολλο, ακριβώς, είναι εντοπισμός των σημείων που δημιουργούν πόνο και από εκεί πέρα, επειδή είναι ένα σύνδρομο, όπως είπαμε. Ακριβώς. Καθώς αρχίζει να υποχωρεί λοιπόν η επώδυνη μυϊκή σύσπαση, καλυτερεύουν και όλα τα συμπτώματα τα οποία είναι αποτέλεσμα αυτής. Μάλιστα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η χαλάρωση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Mm-hmm. Είπαμε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί στην εικόνα, την κλινική εικόνα των ατόμων αυτών. Και είναι και ο λόγος που πάρα πολλοί γιατροί που υποδέχονται αυτούς τους ασθενείς τους λένε: κοίταξε, πρέπει να πας στον ψυχίατρο. Στην πραγματικότητα, ναι, δεν χρειάζεται να πάνε στον ψυχίατρο αποκλειστικά για αυτό το θέμα, αλλά χρειάζεται να μπουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα τους βοηθήσει να καλμάρουν το κεντρικό τους νευρικό σύστημα, να ηρεμήσουν και με μια πάρα πολύ μεθοδευμένη προσέγγιση, η οποία μπορεί να γίνει στο σπίτι και όχι σε κάποιο ιατρείο, να μάθουν να κοντρολάρουν αυτό το έντονο άγχος, να σιωπήσουν δηλαδή τη διέγερση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και βλέπουν πράγματι πολλά άτομα μια θεαματική διαφορά στα συμπτώματα όταν μαθαίνουν να χαλαρώνουν τον εαυτό τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στο να δουν μια πρόσκαιρη βελτίωση, αλλά στο να παραμείνουν καλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή να μην ανατροφοδοτούνται τα συμπτώματα αυτά υπό μορφή φαύλου κύκλου. Μάλιστα, είναι πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Σπάζει δηλαδή αυτά ένας φαύλος κύκλος που έχει να κάνει με το άγχος, τον πόνο, τη σύσπαση των μειών του πιελικού εδάφους, την ισχυμία και ξανά από την αρχή. Δηλαδή, σπάζουμε αυτό το φαύλο κύκλο, η παράδοξη χαλάρωση, όπως λέμε χαρακτηριστικά, είναι το σπαθί που κόβει το γόρδιο δεσμό και από εκεί και πέρα το άτομο ελευθερώνεται. Mm-hmm. Αλλά, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, οι παρεμβάσεις αυτές διδάσκονται, δηλαδή ο γιατρός, θεραπευτής, μαθαίνει στον ασθενή την τεχνική και στη συνέχεια, αυτό διαφοροποιεί τρομερά αυτή τη μέθοδο από όλες τις άλλες, ο ασθενής την κάνει δική του και την εφαρμόζει στο σπίτι σε καθημερινή βάση για πολύ πολύ καιρό. Είναι μια θεραπεία που δεν είναι το μαγικό ραβδί. Πρέπει να αποφασίσει κάποιος ότι για μήνες, ίσως και για χρόνια, θα πρέπει να επαναλαμβάνει διαρκώς αυτό το οποίο έμαθε. Και πιστέψτε με, στο τέλος γίνεται καλύτερος γιατρός από ό,τι εγώ, γιατρός του εαυτού του. Έτσι, έτσι. Και του εαυτού απαλλάσσεται μας, αυτό πρέπει να ακριβώς, κάνουμε όλοι, να γίνουμε και γιατί του αποκτά μας μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, όχι μόνο σε σχέση με το ορολογικό του πρόβλημα, αλλά και γενικότερα για την ζωή του, για την εργασία του, για την κοινωνική του δραστηριότητα. Έτσι. Άρα λοιπόν, σε τι θα λέγαμε, κύριε Ζούμπο, ότι πλεονεκτεί το πρωτόκολλο αυτό του Βάις Άντερσον έναντι των συμβατικών μεθόδων της πιελικής φυσιοθεραπείας, γιατί σαφώς υπάρχουν και συμβατικές μέθοδοι. Πολύ ωραία η ερώτηση. Ναι, μέχρι τώρα ήταν γνωστή η πιελική φυσιοθεραπεία. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί και καλοί φυσιοθεραπευτές στον ελληνικό χώρο που γνωρίζουν να προσεγγίζουν αυτά τα εναυσματικά σημεία του πόνου. Σίγουρα, ναι. Εκείνο όμως που διαφοροποιεί την κατάσταση είναι ότι, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εύκολα στο εσωτερικό του σώματός μας, εκεί δηλαδή που βρίσκονται οι μύες του πιελικού εδάφους. Μάλιστα. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθόδου που είναι ένα ειδικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει στον ασθενή να αποκτά πρόσβαση στο εσωτερικό του σώματός του και έχοντας την κατοχή του ένα μακρύ δάχτυλο, να το πούμε έτσι, να μπορέσει να ακουμπήσει αυτά τα σημεία, να τα πιέσει με βάση τις οδηγίες τις οποίες θα του δώσουμε εμείς και έτσι σιγά σιγά να αρχίζει να τα απενεργοποιεί, δηλαδή να ελευθερώνεται από την επώδυνη σύσπασή τους. Και η διαφορά λοιπόν είναι ότι εδώ ο ασθενής κάνει αυτοθεραπεία, ο την ίδιος οποία την επαναλαμβάνει συχνά. Θα σας δείξω, και αυτό είναι η πρώτη φορά που το δείχνουμε στον ελληνικό χώρο. Αυτό λοιπόν είναι το λεγόμενο WAND, είναι ένα ραβδάκι
το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση μέσα από το ορθό. Πρέπει να ξέρουμε ότι το ορθό μας, το οποίο πολλές φορές το αποθούμε στη σκέψη μας, θεωρούμε ότι δεν είναι ένα κομμάτι του σώματός μας το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ναι. Είναι η δίωδος μέσα από την οποία μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στους μυς της πιέλου, στους εσωτερικούς μυς της πιέλου. Ναι, κατανοητό. Όταν λοιπόν μάθουμε να εισάγουμε αυτό το εργαλείο με κατάλληλη εκπαίδευση μέσα στο ορθό μας, μπορούμε με την ειδική του ακρούλα να ακουμπήσουμε τους πιελικούς μυς και ασκώντας μία ήπια πίεση με αυτό εδώ το μοχλό, να αρχίσουμε σιγά σιγά έναν προς ένα να τους απαλλάσσουμε από τα εναυσματικά σημεία του πόνου. Από τον πόνο, σιγά σιγά ακριβώς. Δηλαδή να απελευθερώνουμε τον πόνο. Αυτό έτσι, κύριε, δεν μπορεί να γίνει σε ένα φυσιοθεραπευτήριο ούτε σε ένα ιατρείο και δεν μπορεί να γίνει γιατί χρειάζεται επαναληπτικότητα. Πρέπει ο ασθενής να το κάνει 2 φορές την εβδομάδα για 5 έως 10 λεπτά για πολλούς μήνες. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος, 2 φορές την εβδομάδα, ναι. Για πόσο χρόνο? Για πολύ καιρό. Για τουλάχιστον 6 με 12 μήνες. 5 με 10 λεπτά είναι η συνεδρία η ατομική. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όσο και αν ξενίζει λίγο αυτή η μέθοδος προσπέλασης, στην πραγματικότητα έχει φανεί από πολλές μελέτες ότι είναι η πλέον αποτελεσματική για τον έλεγχο αυτού του προβλήματος. Και εδώ επιτρέψτε μου ένα σύντομο σχόλιο. Υπάρχουν αρκετοί ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μαλάξεις του προστάτη. Όταν γίνεται μία μάλαξη του προστάτη, ο γιατρός πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνει, πιέζει με το δάκτυλό του τους μυς οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς δίπλα από τον προστάτη και συγκεκριμένα πιέζει ένα μυ που λέγεται πρόστιος ανελκτήρας του προκτού. Αυτός ο μυς έχει το 90% των trigger points που παρατηρούνται στο ουρολογικό χρόνιο πιελικό άλγος. Και έτσι λοιπόν, όταν ο γιατρός πιέζει για να κάνει τη μάλαξη και αν έχει και μία τάση να φεύγει και λίγο πιο έξω από τον προστάτη, μπορεί άθελά του να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Και τελικά η βελτίωση την οποία βλέπουν οι ασθενείς από τις μαλάξεις να μην έχει καμία σχέση με την αποσυμφόρηση του προστάτη, αλλά με την πίεση πάνω στα εναυσματικά σημεία του πόνου. Και έτσι λοιπόν, αυτή η μέθοδος βλέπετε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν μοιάζει με τίποτα από αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα. Η φυσιοθεραπεία έχει τη θέση της, αλλά όπως είπαμε πρέπει να προσαρμοστεί στο ίδιο το άτομο. Δηλαδή, το πρωτόκολλο αυτό δίνει το άτομο τη δύναμη να θεραπεύει πλέον μόνο του τον εαυτό του, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει σε κάποιο ιατρείο ή σε κάποιο φυσιοθεραπευτήριο. Δηλαδή να κάνει μια αυτοθεραπεία ουσιαστικά. Ακριβώς, αλλά με κατάλληλη εκπαίδευση. Ναι. Αυτό άλλωστε θα σας το αναλύσω και αργότερα, γίνεται μέσα από ένα κλινικό εργαστήριο, δηλαδή από μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσα στην οποία ο ασθενής αφιερώνει αρκετό χρόνο για να κατατοπιστεί πάνω σε αυτή τη μέθοδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα το ξεκινήσει να το κάνει κάποιος χωρίς να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ναι. Τώρα, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι διεθνώς ίσως τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου αυτής. Σε σχέση και με τις άλλες συμβατικές μεθόδους, αν υπάρχουν κάποια δεδομένα. Αυτό που θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι αυτό το πρωτόκολλο έχει εκτεθεί στην κρίση της ιατρικής κοινότητας. Είναι δηλαδή μία μέθοδος η οποία συνοδεύεται από δημοσιεύσεις και μάλιστα σε δημοσιεύσεις σε πολύ μεγάλα ουρολογικά περιοδικά, όπως είναι το Journal of Urology, το επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας. Αυτό λοιπόν που φάνηκε από τις διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί είναι ότι πρώτον, περίπου 9 στους 10 ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση αυτής της μεθόδου φαίνεται ότι βελτιώνονται σημαντικά και διατηρούν αυτή τη βελτίωση για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 έτη. Και το δεύτερο, ίσως και πολύ σημαντικό, είναι ότι η μέθοδος αυτή δεν συνεπάγεται τη χορήγηση φαρμάκων. Δηλαδή ότι ο ασθενής δεν επιβαρύνεται με τη χρήση φαρμάκων. Αντίθετα, απαλλάσσεται από τη χρήση φαρμάκων, τα οποία είναι αναγκασμένος μέχρι τότε να χρησιμοποιεί. Συγκεκριμένα, από πρόσφατη σχετικά μελέτη του 2011, φάνηκε ότι μετά από 6 μήνες θεραπείας με τη μέθοδο αυτή, περίπου η μισή ασθενής που στην αρχή της θεραπείας χρειάζονταν να παίρνουν κάποια φάρμακα, δεν χρειάζεται πλέον να τα παίρνουν. Δηλαδή, φαίνεται ότι βοηθά τον ασθενή να απεξαρτηθεί από τη χρήση φαρμάκων και να κοντρολάρει τα συμπτώματά του χωρίς να έχει την ανάγκη διαρκώς να είναι υποφαρμακευτική αγωγή. Και σε αυτό θα με καταλάβουν περισσότερο τα νέα άτομα, τα οποία πολλές φορές όταν έρχονται σε ένα ιατρείο και τους δίνεις τη φαρμακευτική τους αγωγή, σε ρωτούν τόσα πολλά φάρμακα θα πάρω γιατρέ μου. Με αυτή τη μέθοδο, όλοι λοιπόν, είμαστε κατά των φαρμάκων. Πάμε προς τα κάτω. Μειώνουμε έτσι, τα φάρμακα. Το θέλουμε. Βέβαια, σε ό,τι αφορά
την ποιότητα ζωής των ατόμων, δηλαδή το αν τα άτομα δέχονται αυτή την θεραπεία σαν κομμάτι της ζωής τους, θα σας πω ότι περίπου 8 στους 10 δήλωσαν ότι θα τη συνέστηναν και σε άλλους. Αυτό λοιπόν σημαίνει είναι ότι πολύ σημαντικό και αυτό. Βέβαια. Θεωρούν ότι όχι μόνο ότι δεν έχουν... είναι δύσκολο, αλλά ότι θα μπορούσε κάλλιστα να συσταθεί και σε κάποιον δικό τους άνθρωπο. Φυσικά, και ότι έχει βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους ουσιαστικά βέβαια. Με τη χρήση. Και να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στο δεύτερο σκέλος, την παραδοξική χαλάρωση. Η παραδοξική χαλάρωση είναι μία μέθοδος χαλάρωσης που ενσωματώνει πολλά στοιχεία ψυχοθεραπείας και η οποία έχει φτιαχτεί από τον David Wise, ο οποίος σας είπα είναι ο ίδιος ψυχολόγος. Αυτή η μέθοδος έρχεται με μορφή κάποιων έτοιμων μαθημάτων, τα οποία τα χρησιμοποιεί το άτομο καθημερινά και ουσιαστικά το βοηθούν με συγκεκριμένο στοχευμένο τρόπο να αποφορτιστεί από το άγχος του και να μπορέσει να χαλαρώσει την ένταση η οποία υπάρχει στο πιελικό του έδαφος αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος. Η εκτέλεση μόνο αυτής της φυσιοθεραπευτικής παρέμβασης χωρίς τα υπόλοιπα δεν έχει ουσιαστικά καμία πρακτική αξία. Πρέπει να εφαρμόζεται το σύνολο αυτής μαζί. Της μεθόδου σαν ακέραιο σύνολο και όχι κατ' επιλογήν κάτι από αυτά ανάλογα με το τι μας είναι πιο ευχάριστο. Σωστά. Πρέπει δηλαδή όταν αρχίσουμε να δουλεύουμε όλη τη μέθοδο σωστά, χωρίς να κάνουμε εξαιρέσεις ή τροποποιήσεις. Δεν σας διακόπτω, γιατί πραγματικά είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία λέτε, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχει διαπιστωθεί αν υπάρχουν κάποιες επιπλοκές, κινητοποιώντας ουσιαστικά και δραστηριοποιώντας τα σημεία αυτά, απελευθερώνοντας ουσιαστικά τα trigger points, αλλά επηρεάζοντας γενικά τον οργανισμό μας. Καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Αυτά θέλω να ρωτήσω, γιατί... Η μέθοδος αυτή καταρχήν έχει έγκριση από το FDA, δηλαδή από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων της Αμερικής. Έχει δοκιμαστεί δηλαδή κλινικά και έχει αποδειχθεί ότι δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία του ατόμου. Πρέπει να γίνεται μια ορθολογική χρήση της συσκευής και αυτό το οποίο συνήθως είναι το πρόβλημα είναι ότι όταν ένας άνθρωπος πονάει για πολύ καιρό και ξαφνικά του δοθεί ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια, προσπαθεί από υπερβολική επιθυμία να γίνει καλά να το παρακάνει. Δηλαδή πιέζει πάρα πολύ και μερικές φορές αυτό οδηγεί σε μια παροδική επιδείνωση της συμπτωματολογίας του. Εκείνο που πρέπει να θυμάται ο ασθενής που εφαρμόζει αυτή την τεχνική είναι ότι πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά με ένταση στην πίεση την οποία ασκούμε, η οποία να μην ξεπερνάει κάποια χαμηλά στην αρχή όρια. Εάν πιέσουμε πολύ, θα έχουμε ίσως για λίγο διάστημα, για μία μέρα ή και λίγο παραπάνω, μία ελαφρά επιδείνωση των συμπτωμάτων, πράγμα κατανοητό. Το οποίο μας πηγαίνει πίσω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πούμε για τον Έλληνα ασθενή, ο οποίος τυχόν έχει αυτά τα συμπτώματα, πού μπορεί να απευθυνθεί για να μάθει και αυτό το πρωτόκολλο, κύριε Ζούμπο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι πλέον εδώ και ένα χρόνο έχουμε συσσωρεύσει αρκετή εμπειρία σαν ελληνική ομάδα για την θεραπεία αυτή. Η θεραπεία αυτή προς το παρόν, από όσο γνωρίζω, εφαρμόζεται μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα από τη δική τώρα, μου ομάδα. Θα σας έλεγα τώρα, μην τυχόν και φύγετε και στην Αθήνα. Προς το παρόν εδώ λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, η μέθοδος εφαρμόζεται αποκλειστικά στην πόλη μας. Ωραία. Και μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος ασθενής από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος να απευθυνθεί εδώ. Όπως είπαμε, προηγείται μια κλινική αξιολόγηση, δηλαδή γίνεται μια μακράς διάρκειας επίσκεψη η οποία ελέγχει όλα αυτά τα οποία είπαμε με στο πρώτο μέρος. Αυτά που είπαμε στην αρχή. Και εν συνεχεία ξεκινάμε το σχολείο, έτσι αρέσει στους ασθενείς να το λέμε. Το σχολείο το οποίο κρατάει 3 ημέρες σε μια συντομευμένη του μορφή ή ιδανικά 6 ημέρες, έτσι ώστε να πάρει την βέλτιστη κατάρτιση. Και από εκεί και πέρα, προμηθευόμενο τον εξοπλισμό, το άτομο συνεχίζει και εφαρμόζει τη μέθοδο στο σπίτι του. Και βέβαια έχει διαρκή επαφή με τη θεραπευτική ομάδα, η οποία είναι κοντά του για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα συναντήσει. Πολύ ωραία. Κύριε Ζούμπο, τώρα θα μας πείτε και την εκδήλωση την οποία προγραμματίζετε. Εγώ τη γνωρίζω, τη μάθει και ο κόσμος μας παρακολουθεί, σε σχέση με όλο αυτό το πρωτόκολλο. Έχουμε τη μεγάλη τιμή και το μεγάλο προνόμιο να φιλοξενήσουμε τον ερχόμενο Ιούλιο από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου, τον ίδιο το δημιουργό αυτής της μεθόδου, τον David Wise, στη Θεσσαλονίκη, σε μια εκδήλωση η οποία πραγματικά γράφει ιστορία, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο στη χώρα μας, δηλαδή που θα γίνει ένα κλινικό εργαστήριο στην πόλη μας και θα έχουμε την δυνατότητα να θεραπεύσουμε όχι μόνο Έλληνες αλλά και ξένους ασθενείς οι οποίοι θα έρθουν στην πόλη μας για να κάνουν αυτή τη θεραπεία. Ναι,
Ο David Wise είναι μία μορφή η θα οποία... Θα έρθει στην Ελλάδα δηλαδή. Θα έρθει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Και θα μέσα μας σε αυτή... ενημερώσετε ακριβώς, οπωσδήποτε. Ακριβώς, φυσικά και θα είμαστε σε επαφή. Και μέσα από αυτή του την πρωτοβουλία δείχνει και την εμπιστοσύνη στη δουλειά την οποία κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα, ναι. Και επιβραβεύει την αφοσίωση στην εφαρμογή της μεθόδου η οποία έχει δειχθεί. Τα αποτελέσματά μας μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλά και αυτό μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι με την έλευση και των ανθρώπων αυτών στην πόλη μας θα βοηθήσουμε και το ευρύτερο κοινό να μάθει περισσότερα για αυτή την τεχνική και να ζητήσει βοήθεια εφόσον το χρειάζεται. Μάλιστα. Σκέφτεστε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία ουσιαστικά για να επισκεφθούν τη χώρα μας και ξένοι ασθενείς, συνδυάζοντας ίσως διακοπές και θεραπεία μαζί? Αυτό πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σκέφτεστε ωραία να το σκέψη. Καθιερώσετε, ας πούμε, ναι, ίσως. Υπάρχει η σκέψη και από τους δυο μας, δηλαδή και από εμένα και από τον David Wise, αυτό το πράγμα να γίνει θεσμός. Ο David Wise, να πούμε ότι είναι ένας μεγάλος φιλέλληνας, είναι λάτρης της Ελλάδας. Ωραία. Και θέλει να προχωρήσουμε τέλεια. Στην καθιέρωση ενός τέτοιου θεσμού. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι μεγάλο προνόμιο για τους ασθενείς να έχουν μια τέτοια μορφή εμβληματική, θα έλεγα, στην αντιμετώπιση του πιελικού άλγους στην Ελλάδα και να έχουν δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του, να τον ρωτήσουν για την εμπειρία του, για την προσωπική του ιστορία και για όλα τα βιώματά του, τα οποία δεν έχουν και εύκολη σύγκριση διεθνώς. Ναι. Γενικότερα πιστεύω να ενημερώσετε ότι... και εμείς θα ενημερώσουμε για την εκδήλωση. Η Θεσσαλονίκη θα γίνει ένας πόλος έλξης για αρκετούς ξένους ασθενείς που θέλουν να μάθουν αυτή τη μέθοδο και αισιοδοξούμε πρώτα ο Θεός να είμαστε γεροί και να το καθιερώσουμε γιατί όχι και να γίνεται σε ετήσια βάση. Ναι, κάθε χρόνο να γίνεται και ευκαιρία, όπως είπαμε, ίσως οι ξένοι ασθενείς οι οποίοι θα συνδυάζουν και τις διακοπές. Ήδη έχουμε συμμετοχές από τη Γαλλία, από τη Φιλανδία, τέλεια. Από την Ιταλία. Δηλαδή θα έχουμε ήδη επιβεβαιωμένους ασθενείς οι οποίοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Είναι τέλεια. Μεγάλη μας τιμή που μας επιλέγουν για να που έρχεται στη κάνουν συγκεκριμένα, τη θεραπεία τους στην πόλη μας. Και από εκεί και μετά φιλοδοξούμε, όπως είπαμε, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους κοντά μας για να τους βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Εμείς παρόλα αυτά, κύριε Ζούμπο, στην Ελλάδα ζούμε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να δώσετε κάποιο ειδικό κίνητρο έτσι ώστε να έχετε μεγαλύτερη συμμετοχή ασθενών στην εκδήλωση αυτή? Θα θέλαμε πάρα πολύ να μην χρειαζόταν να mm-hmm. καταβάλει κανείς τίποτα. Δυστυχώς αυτό είναι ανέφικτο προς mm-hmm. το παρόν. Mm-hmm. Αυτό που μπορέσαμε και κάναμε είναι ότι για τις πρώτες εγγραφές, οι οποίες θα γίνουν μέχρι την περίοδο της 31ης του Μαΐου, δηλαδή μέχρι τα τέλη Μαΐου, κάνουμε μία έκπτωση της τάξης του 30% στο κόστος εγγραφής, mm-hmm. το οποίο είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Έλληνα να πλησιάσει αυτή τη μέθοδο και να μάθει περισσότερα. Και ούτως ή άλλως, και σε σχέση με αυτό που διεθνώς γίνεται, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο χαμηλά γίνεται και να κάνουμε τη μέθοδο προσιτή. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εντάξει, γιατί πιστεύω ότι είστε κοντά στους Έλληνες ασθενείς και εσείς ως γιατρός και πιστεύω και οι ομιλητές, οι επιστήμονες οι οποίοι θα έρθουν και συγκεκριμένα ο κ. Wise Anderson. Λοιπόν, πρωτόκολλο λοιπόν Wise Anderson. Έτσι. Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν, επίσης ότι θα είναι κοντά του και ένας διάσημος φυσιοθεραπευτής Αμερικανός, ο Tim Sawyer, mm-hmm. ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας του προγράμματος φυσιοθεραπείας αυτού του πρωτοκόλλου και η δική του συμμετοχή θεωρώ ότι είναι επίσης πολύ σημαντική και θα πρέπει να τον αναφέρουμε γιατί είναι ο αφανής ήρωας αυτού του πρωτοκόλλου και όλοι μαζί με τη δική μου ομάδα θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Εμείς θα είμαστε εκεί πάντως. Θα σας περιμένουμε. Η Δίων τηλεόραση, το κανάλι της Δίων τηλεόραση θα είναι εκεί πέρα. Θα γνωρίσουμε, πιστεύω, με το καλό να έρθουν τους επιστήμονες αυτούς και θα δούμε βέβαια και όλο το κλινικό εργαστήριο, όπως είπατε. Βεβαίως. Το οποίο πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούμπο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκδήλωση, η οποία πότε θα γίνει, να πούμε ξανά, τελευταία θα φορά. Θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, σε κεντρικό ξενοδοχείο. Στο Εγνατία Παλάς, το έχω δει, ναι, πείτε το, δεν πειράζει. Ναι. Ακριβώς, ναι. Από τις 5 μέχρι τις 7 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 5 με 7 Ιουλίου. Ζέστη θα έχουμε τότε, αρκετή, αλλά παρόλα αυτά εμείς θα είμαστε εκεί και θα ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας σε σχέση με το πρωτόκολλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, σε επανάληψη Τετάρτη και Σάββατο στις 4. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία μας. Γεια σας.